Έχουμε την τιμή με τον κύριο Αλβιζάτο να είμαστε παρέα μετά από αρκετό καιρό. Αρκετοί από εσάς μας είχατε στο παρελθόν συνηθίσει να είμαστε παρέα, έτσι. Ο κύριος Μελέκος λέει ιδιόσκουροι από εδώ πέρα. Δεν κάναμε όμως, σας διαβεβαιώνω, εκείνο που κάνανε ιδιόσκουροι μεταξύ τους, έτσι. Αλλά μας έχουν πει, ό,τι θέλετε μας έχουν πει, ο Μελαχρινός και ο Ξανθός, Κάστορ και Πολυδεύχης, διάφορα μας έχουν βγάλει μέχρι τώρα. Το συνηθίζαμε παλιότερα, έτσι, να το παίζουμε δίδυμο για ένα σωρό πράγματα. Εκείνο το οποίο μας ανέθεσε ο κύριος Χατζηχρήστου είναι να ασχοληθούμε με μια περίπτωση, δεν έχουμε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με το αντικείμενο, και μας έδωσε ένα πάρα πολύ γενικό σενάριο. Έτσι, έναν άντρα, δηλαδή, 52 χρονών, λέει, που μέσα στον προληπτικό έλεγχο που κάνει, εν όψει μιας προσπάθειας για τεκνοποίηση σε δεύτερο γάμο. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ, το τι μπορεί να... γιατί θα κάνει κάποιος προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του προστάτη, ενώ ετοιμάζεται να τεκνοποιήσει σε δεύτερο γάμο, αλλά τέλος πάντων, έστω ότι βρέθηκε εκεί. Έκανε, λοιπόν, ένα PSA, το οποίο θέτει υποψίες για ύπαρξη καρκίνου του προστάτη, γίνεται βιοψία. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο για άλλη απεικόνηση ή οτιδήποτε άλλο πριν. Ακούγεστε τόσο πολύ, κύριε Μητσογιάννη, κύριε Χατζηχρήστου και κύριε Σκολαρίκο, ακούγεστε πάρα πολύ μέχρι εδώ πέρα, σε βαθμό που δεν ακούω τον εαυτό μου εγώ. Να έρθουν στο πρώτο φρανείο, έτσι. Λοιπόν, κάνει βιοψία και έχουμε... ότι έχει, λέει, καρκίνο προστάτη, γενικός και ορίστος. Και μας βάζει τα ερωτηματικά ο κύριος Χατζηχρήστου, πώς θα φτάσουμε και πώς θα αξιολογήσουμε τη διάγνωση, πώς θα προσεγγίσουμε την αγωνία του άνδρα που αρνείται την επέμβαση, πώς, αν θα επιβιώσει τελικά, θα κάνει παιδιά, θα μπορέσει να χαρεί το σεξ με τη νέα σύντροφό του, μπορεί με άλλα λόγια να κάνει όνειρα, έτσι. Πολλά πράγματα μαζί και αρκετά γενικά. Και αισθανθήκαμε ότι θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από ένα δεδομένο που δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε κι εσείς για αυτή την ιστορία, ότι και οι δυο μας πιστεύουμε πάντως ότι ο καρκίνος του προστάτη δεν είναι ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις. Γεράσιμο, τι λες για αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτή είναι μια διαφάνεια που είμαι σίγουρος ότι την έχετε δει όλοι. Ο Νταμίκο, με βάση την πιθανότητα βιοχημικής υποτροπής μετά από ριζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία, με βάση ορισμένους παράγοντες, όπως είναι το PSA, το στάδιο της νόσου και των κλείσμων, χώρισε τους ασθενείς σε τρεις ομάδες, low risk, μεσαίου κινδύνου και υψηλού κινδύνου, και το NCCN πρόσφατα έχει βγάλει και μια τέταρτη ομάδα, very low risk, που προσφέρει επίσης πληροφορίες για το πόσα κομμάτια από τη βιοψία ήταν διηθημένα και πόσο της 100 διήθηση υπήρχε σε κάθε κομμάτι. Άρα έχουμε αυτό το πίνακα, ξέρουμε και μπορούμε να χωρίσουμε τους ασθενείς σε τρεις κατηγορίες. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν από παλιά μέχρι σήμερα και να δούμε αν έχουν αλλάξει οι απόψεις πάνω γιατί σε αυτό. Δεν ξέρω, βλέπετε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί το να μιλήσουμε για case reports αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι λίγο... δεν έχει κανένα νόημα στο σχολείο. Αλλά βλέπετε νέους ανθρώπους με καρκίνο του προστάτη? Βλέπω πολλά κεφάλια να κουνιούνται και όντως είναι μια ιστορία η οποία οφείλει να μας προβληματίσει και πιστεύω ότι δικαίως μπήκε και στα θέματα στο σχολείο, γιατί πραγματικά είναι συνταρακτικό το να έχεις έναν καρκίνο που θεωρούσαμε ότι είναι καρκίνος της τρίτης ηλικίας, να τον έχει κανείς ξαφνικά όταν είναι prime time ακόμα. Και, όπως επίσης μαζί βλέπουμε και τα ζευγάρια που ξαναρχίζουν τη ζωή τους στο 50. Με καινούριες σχέσεις, καινούριους γάμους και τα λοιπά. Έτσι είναι επίσης και μανία εκεί, δηλαδή... γιατί αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα σας. Ο άνθρωπος παντρεύτηκε και θέλει να κάνει παιδί. Εδώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή, Δημήτρη, επειδή το λες, και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι όλη η συζήτηση και όλη η παρουσίαση, να γυρίσω στην προηγούμενη διαφάνεια,
νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι έχει νόημα μόνο για αυτήν εδώ την κατηγορία. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι 50-52 ετών και θέλει να ξαναπαντρευτεί και να κάνει παιδιά και βρίσκει ότι έχει έναν καρκίνο, κατά τη γνώμη μου, και intermediate risk και high risk, πρέπει να επιλέξει ριζική θεραπεία, να κάνει μια επέμβαση. Αν θέλει να γίνει μπαμπάς για δεύτερη φορά, να βάλει σπέρμα στην κατάψυξη και να βρει ένα καλό χειρουργό, να του κάνει μια επέμβαση να έχει και στήσει μετά. Άρα η όλη συζήτηση γίνεται για το αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι άλλο εκτός από τη ριζική προστατεκτομή σε αυτήν εδώ την ομάδα. Και μόνο. Έτσι, διότι, δηλαδή θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι λάθος να πούμε. Εγώ θα προσέθετα, θα ήμουν λίγο πιο επιθετικός από τον Γεράσιμο σε αυτό το πράγμα, ότι θα ήταν λάθος του γιατρού να κουβεντιάσει την ιστορία της ενεργού παρακολούθησης στην ομάδα του intermediate και του high risk. Θα πρέπει να το έχει ξεκαθαρίσει εκ των προτέρων, ότι εγώ δεν σε αναλαμβάνω για να σου κάνω αυτά τα οποία μου ζητάς εσύ. Έτσι θα πρέπει να είναι πλήρως ενήμερος και θα πρέπει πραγματικά έχουμε φτιάξει όλη την παρουσίαση πάνω στη λογική ότι δεν θα κινδυνεύσει η ζωή του από αυτή την ιστορία. Διότι το να κάνει παιδάκια και να μην προλάβει να τα δει να μεγαλώνουν δεν είναι και τόσο καλή ιδέα. Γιατρέ κατά μου, τη γνώμη μου. Okay, θα σε ακούσω σίγουρα γιατί πρέπει να ζήσω πρώτα. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή ήδη ξεκινήσαμε να προσπαθούμε για παιδάκι, μπορούμε να καθυστερήσουμε την προστατεκτομή κάποιους μήνες να κάνουμε προσπάθεια, μήπως υπάρχει εγκυμοσύνη. Αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν το κουβεντιάζουμε καν. Νομίζω το έχουμε χίλιο πει σε αυτή την ιστορία. Σας προειδεάζω ότι του χρόνου στις επόμενες Αθηναϊκές, όχι στις φετινές, θα είναι σαν θέμα το πόσο επίγοντες είναι οι ουρολογικοί καρκίνοι όλοι, σε μια ουρο-ογκολογική προσέγγιση για αυτή την ιστορία, όπου πραγματικά έχουμε συσσόρευση από στοιχεία για αυτό το πράγμα και νομίζω πως μπορούμε ξεκάθαρα να πούμε και να το επαναλάβουμε ότι ο καρκίνος του προστάτη δεν είναι επίγον καρκίνος, αλλά ας μην ξεφεύγουμε και από το αντικείμενό μας. Το θέμα είναι ότι δεν είναι η καθημερινότητα κάθε μέρα να βλέπουμε τέτοιου είδους καρκίνους, έτσι δεν είναι, Γεράσιμε? Αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι. Και πριν την εποχή του PSA και μετά την εποχή του PSA. Και πριν την εποχή του PSA, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η πιθανότητα να βρούμε έναν άνδρα με καρκίνο κάτω των 50 ήταν πολύ μικρή, 0,8 με 1%. Το 2007 πήγε στο 3% και το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι αν διαφέρουν χαρακτηριστικά του καρκίνου του προστάτη ανάλογα με την ηλικία. Να πούμε επίσης... έχουμε και κάποια δόγματα από το παρελθόν, τουλάχιστον τα παλιά τα χρόνια, επειδή όπως είχαμε πει, τους πιο πολλούς καρκίνους όταν τους πρωτοβλέπαμε ήταν ήδη προχωρημένοι. Έτσι, μην κοιτάτε τώρα που για ψήλου πίδημα ή μάλλον έχει μπει και στην οτροπία να πάει στον ουρολόγο να κάνει το PSA του κλπ. Και τους ανακαλύπτουμε σε στάδια πολύ προημότερα. Τα παλιότερα χρόνια ήταν δεδομένα ότι η τεράστια πλειοψηφία των ανδρών με καρκίνο του προστάτη τους βάζαμε τη διάγνωση όταν ήταν προχωρημένοι νόσος. Και αυτό προφανώς αφορούσε και τους νέους. Και είχε μπει τότε στην οτροπία ότι νέος με καρκίνο του προστάτη τελείωσε. Τελειωμένη ιστορία, πάει, πέθανε. 60% αλλά... είχαν μετάσταση στην διάγνωση και στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε γρήγορη ανάπτυξη αντοχής μετά από ανδρογονικό αποκλεισμό. Που αυτά όμως όλα ήταν οι παλιές γνώσεις και το ερώτημα είναι αν υπάρχουν σήμερα καινούρια δεδομένα. Υπάρχει μια ωραία μελέτη από την Αυστραλία, 432 ασθενείς με προστατικό καρκίνο κάτω των 50 ετών. Και βλέπετε ότι οι 192 είναι low risk, οι 183 intermediate και μόνο οι 57 high risk. Άρα αυτά τα νούμερα που δείξαμε στην προηγούμενη διαφάνεια ότι το 60% έχει μεταστατική νόσο δεν ισχύουν. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι με βάση τον πίνακα του Νταμίκο όλοι αυτοί οι ασθενείς υποτροπίασαν σε μικρότερο ποσοστό από αυτά που προέβλεπε ο πίνακας Νταμίκο. Άρα είναι μια μελέτη ενθαρρυντική που μας λέει ναι, βεβαίως υπάρχουν ασθενείς με προστατικό καρκίνο κάτω των 50, αλλά τα πράγματα δεν είναι και τόσο τραγικά. Ναι, ότι ο καρκίνος αυτός δεν είναι βιολογικά, ας το πούμε έτσι, επιθετικός σε αυτή την ηλικία σε σχέση με εκείνο το δόγμα. Αυτό σας παρακολουθήστε, γιατί το δόγμα που είχαμε είναι
ότι στους μεγάλους άστο να είναι, θα πάει λόγω ηλικίας ήπια, στους νέους να είσαι επιθετικό γιατί θα πεθάνει σε 2-3 χρόνια. Μάλλον είναι αντίστροφα τα πράγματα. Αυτό είναι το δόγμα. Το δόγμα ανατρέπεται μαζί. Κάτι θέλει ο κύριος. Κάτω σε παρασκευάσματα ριζικής προστατεκτομής σε νέους ανθρώπους έχουν τα ίδια πάνω κάτω χαρακτηριστικά. Θα το δούμε. Οδυσσέα, κάτι διαφορετικό. Ναι. Όχι. Απλά μπορώ να πω σε έναν ασθενή τόσο νέο ότι μάλλον θα πάτε καλά. Ως ενθαρρυντικό στη συζήτηση. Τρέχεις, Οδυσσέα. Τρέχεις. Άμα είναι, το κλείνουμε τώρα. Θα του πούμε ότι ναι, θα μπορείς να πας καλά. Πάμε για καφέ. Άστα να παίξουμε λίγο λιγάκι. Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν της Αυστραλίας, έχουμε το δεδομένο ότι μπορεί να. Δεν είναι μόνο στην Αυστραλία. Τα στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από αυτή τη μεγάλη database, που αφορούν από το 2004 μέχρι το 2013, επιβεβαιώνουν ακριβώς τα πράγματα τα οποία είπαμε από την επιδημιολογική μελέτη που την Αυστραλέζικη. Όντως, οι νεότεροι άνδρες είχαν ευνοϊκότερα χαρακτηριστικά όγκου, δηλαδή είχαν χαμηλότερο Gleason score, είχαν χαμηλότερο διάμεση τιμή PSA, είχαν μικρότερα ποσοστά μεταστάσεων κατά τη διάγνωση σε σχέση με τους αντίστοιχους μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να το κρατήσουμε είναι αυτή την ιστορία που παρατηρήσανε οι μελετητές εδώ πέρα, ότι τα ποσοστά των de novo περιπτώσεων μεταστατικού καρκίνου σε νέους άνδρες αυξήθηκαν σχετικά από ένα 2% που είχε διαπιστωθεί το 2004 σε 3,2% το 2013. Και αυτή η ποσοστιαία αύξηση ήταν στατιστικά σημαντική. Τώρα, αλλά με τίποτα δεν πλησιάζει το 60% που ήταν το παλιά. Τώρα, αν αυτό το πράγμα σημαίνει κάτι για τη γενικότερη πορεία, δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα, πιστεύω. Αλλά αφού έχουμε υπόψη μας αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα, άρα υπάρχει σαν οντότητα που χρειάζεται να την αντιμετωπίσουμε, και όπως είπαμε προηγουμένως, μιλάμε μόνο για την ιστορία της ενεργού παρακολούθησης. Έτσι, για αυτήν την ομάδα που θα είναι low risk ή very low risk και λέμε είναι νέος, μπορούμε να τον βάλουμε σε ενεργό παρακολούθηση και να μην τον υποβάλλουμε στους κινδύνους μιας θεραπείας. Επομένως, αυτό το ερωτηματικό χρειάζεται να προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε, Γεράσιμε, έτσι δεν είναι? Ναι, αν οι νεότεροι λοιπόν τελικά σε ηλικία άνδρες με καρκίνο του προστάτη είναι υποψήφοι για ενεργό παρακολούθηση. Και πάντοτε ας ανατρέξουμε στα σγραφάς και το Ευαγγέλιο που... Το 2019, στα guidelines που πήραμε τώρα από την Βαρκελόνη, αλλά που βασίζεται μόνο σε ένα consensus που δημιουργήθηκε Καναδέζικο. Στον Καναδά. Έτσι, η ίδια η Ευρώπη δεν έχει ακόμα παράξει data για αυτή την ιστορία. Αυτή τουλάχιστον η μελέτη που την αναφέρουν τα guidelines, άρα τις δίνουν κάποια σημασία, λέει ότι σαφέστατα σε άνδρες κάτω των 55 ετών μπορούμε να προσφέρουμε active surveillance, όμως λίγο προσοχή, ενώ συνήθως τα πρωτόκολλα μας λένε να ξανακάνουμε μια βιοψία στους 12, στους 18, στους 22 μήνες. Εδώ λέει προσέξτε λίγο και την επαναληπτική βιοψία, κάντε την λίγο νωρίτερα, διότι αν έχετε κάνει κάποιο λάθος με την πρώτη βιοψία και ο καρκίνος σας δεν είναι Gleason 6 και πολύ απλός, αν μη τι άλλο να μην έχετε χάσει πολύ χρόνο, άρα κάντε την επόμενη βιοψία σχετικά γρήγορα, αλλά σαφώς μας δίνει την άδεια να προσφέρουμε στους ασθενείς μας την παρακολούθηση. Εκείνο όμως το οποίο μας τρώει το μυαλό, έτσι είναι γεγονός όταν έχουμε τον νέο αυτόν άνθρωπο απέναντί μας, είναι ότι καθώς δεν έχουμε και ικανοποιητικά πολλές μελέτες και να έχει συσσωρευτεί πραγματικά πλήθος πληροφοριών για αυτό το πράγμα, και γιατί δεν έχουν γίνει όλες αυτές οι ιστορίες, γιατί πάντοτε στην άκρη του μυαλού μας υπάρχει η ανησυχία για την ασφάλεια των ασθενών. Δεν θα προτείνει κανείς τόσο εύκολα την ιστορία της ενεργού παρακολούθησης. Από την άλλη μεριά, χρειάζεται μακρά παρακολούθηση, γιατί καθώς είναι νέος, θα τον έχεις πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την ιστορία. Άρα, για να γίνουν αυτές τις μελέτες, ό,τι έχει μακρά παρακολούθηση είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την ιστορία. Άρα, δηλαδή, ένας άντρας 50 ετών, που λες Δημήτρη, πόσες φορές θα κάνει βιοψία έχοντας ένα προσδόκιμο επιβίωσης μπροστά του 20-30 χρόνια? Είναι δυνατόν αυτούς τους ανθρώπους? Για μένα εδώ είναι το πρόβλημα και εδώ είναι αυτή η διαφάνεια, για μένα είναι η απάντηση στο ερώτημα που βάζεις. Και δηλαδή, ωραία, μπορώ να το προσφέρω. Ναι. Θα ζει συνέχεια με την ομοιρία, ήρθαν οι 12-18 μήνες, PSA, δακτυλική, πολυπαραμετρική, βιοψία, έχω, δεν έχω.
Δεν είναι εύκολο. Και είναι εδρεωμένη η αντίληψη ότι πρέπει, βρήκαμε καρκίνο, να τον αντιμετωπίσουμε ριζικά, μια και τον βρήκαμε σε ένα προημότερο στάδιο, επειδή έχουμε την αντίληψη ότι όταν τον βρούμε σε προημότερο στάδιο μπορούμε να τον κάνουμε καλά. Έτσι, είναι εδρεωμένη αντίληψη. Υπάρχει κάποιο δεδομένο που κάνετε μια πολυματρική, κάνετε μια, βγαίνει ένα κλείσον, έξι ξέρω εγώ και τα λοιπά, που το βάζετε σε μια παρακολούθηση, κάνετε μια πολυπαραμετρική ξανά μετά από 6-9 μήνες, ας το πούμε 9 μήνες, και σας λέει ο κτηνολόγος ότι δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό σας δίνει μια άνεση να πάτε τη βιοψία. Έχουμε, διότι εκείνο το οποίο χρειάζεται πρώτα απ' όλα λοιπόν σε αυτή την ιστορία είναι να πούμε, να αποδείξουμε ότι πραγματικά αυτός ο άρρωστος είναι χαμηλού κινδύνου. Έτσι, γιατί τον ορίσαμε τον χαμηλό κίνδυνο με βάση το PSA και με βάση τον Gleason score, το οποίο βρήκαμε και στην βιοψία με βελόνι και τη δακτυλική μας εξέταση. Εκεί. Και το ερωτηματικό λοιπόν είναι, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι χαμηλού κινδύνου? Ή αν θέλουμε να το προχωρήσουμε, χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω το ακροατήριο τι πιστεύει αυτό το πράγμα. Πόσο θέλουμε κάτι στους δείκτες. Στους δείκτες, λοιπόν. Στους δείκτες. Δεν είναι μόνο οι δείκτες. Εδώ έτσι, είναι. Αλλά χρειαζόμαστε παραπάνω πράγματα για να επιβεβαιώσουμε αυτή την ιστορία. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια πιο έγκυρη βιοψία. Αυτή φαντάζομαι είναι διορθική κλασική βιοψία. Πιο έγκυρη βιοψία, μάλιστα. Έχετε δίκιο και θα δείξουμε μελέτες που προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Και συνήθως ξεκινάμε πάντοτε από την ιστορία των μη επεμβατικών πραγμάτων για να προχωρήσουμε στα πιο πολύ επεμβατικά. Έτσι δεν είναι? Η προσέγγιση μας στην ιατρική πάντοτε είναι αυτή. Άρα λοιπόν το λιγότερο επεμβατικό που έχουμε στην προσπάθεια να επιβεβαιώσουμε ότι όντως είναι χαμηλού κινδύνου αυτός ο άρρωστος. Έχουμε τα μοριακά τεστ, έτσι δεν είναι? Αυτά τα μοριακά τεστ, τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε, λίγο τα χρησιμοποιήσαμε. Για μένα έχουν πολύ μεγάλο κόστος και είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουν να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα. Δεν είναι εύκολο να δώσει ένας άνθρωπος 2.000 και 3.000 ευρώ για να κάνει μια τέτοια εξέταση. Πάντως αυτή τη στιγμή, Γεράσιμε, υπάρχουν και, υπάρχουν, και τα τρία, έτσι. Υπάρχουν και, και το Oncotype και το Prolaris και το Decipher, γιατί το Decipher μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν μόνο σε ριζική προστατεκτομή. Και τα τρία αυτά, και τα τρία αυτά είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για εφαρμογή σε βιοψία με βελόνι. Και που με τα σκορ δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία πώς γίνεται για το καθένα, αλλά υποτίθεται και τα τρία υπόσχονται ότι μπορούν να βγάλουν ένα σκορ για την κατάταξη στη μία ή στην άλλη ομάδα. Να είναι σε low risk, άρα να είμαστε πιο σίγουροι για την ενεργό παρακολούθηση, ενώ αν το βγάλει και του αλλάξει κατηγορία, να περάσει σε ενεργό θεραπεία. Και βέβαια, το άλλο ερωτηματικό, πέρα από την αυτόνομο υψηλό κόστος του καθενός από αυτά τα τεστ, θα πρέπει από τη στιγμή που πληθαίνουν και είναι διαθέσιμα, να πει κανείς, είναι το ένα κάποιο καλύτερο από το άλλο? Έτσι. Και εκείνο το οποίο ουσιαστικά έχουμε είναι ένα και μοναδικό πράγμα. Μια ανακοίνωση που ήταν το 2018 στο Αμερικάνικο Συνέδριο. Συγκρίνανε λοιπόν τα τρία αυτά τεστ, τους μοριακούς δείκτες και βγάλανε μια τρύπα στο νερό. Και ο ίδιος ο ερευνητής αυτής της ιστορίας κατέληξε να λέει ότι χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη βοήθεια για να αποφασίσω πώς θα τα χρησιμοποιήσω. Σε και ποιο είναι καλύτερο από το άλλο. Και αν πάμε στις οδηγίες, Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, NCCN και Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία. Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία ξεκάθαρα λέει ότι χρειάζονται και άλλα στοιχεία για να το προτείνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία λέει ότι εκτός από αυτά τα τεστ όλα είναι πολύ καλά, έχουν γίνει μελέτες, βοηθούν. Αλλά, however, χρειάζονται περισσότερα στοιχεία πριν αυτούς τους δείκτες τους προτείνουμε σε όλους τους ουρολόγους για ρουτίνα. Το NCCN προτείνει το Oncotype και το Prolaris, ότι μπορεί κανείς να τους χρησιμοποιήσει αυτούς τους δείκτες. Υπάρχει λοιπόν μία μικρή διαφοροποίηση, αλλά σε γενικές γραμμές οι δύο μεγάλες ουρολογικές εταιρείες έχουν μάλλον μία επιφυλακτική στάση. Επομένως, σε επίπεδο μοριακών δικτών αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι με σιγουριά και με ασφάλεια μπορούμε να τους εντάξουμε στον αλγόριθμο εκείνο που θα μας βοηθήσει
να πάρουμε τις πολύ σίγουρες αποφάσεις. Απεικόνηση. Απεικόνηση. Πάλι μη επεμβατικά πράγματα ακόμα. Πολυπαραμετρική, μαγνητική. Νομίζω ότι όλοι πλέον χρησιμοποιούμε την πολυπαραμετρική, μαγνητική. Το ερώτημα είναι όχι εάν έχει αποδείξει πολυπαραμετρική, μαγνητική, το αν μας βοηθάει στην παρακολούθηση των ασθενών και το ερώτημα είναι εάν τη χρειαζόμαστε στην αρχή, όταν θα κάνουμε την αρχική μας βιοψία και αν μας δίνει περισσότερες πληροφορίες η fusion biopsy, δηλαδή η βιοψία που έχει προηγηθεί η πολυπαραμετρική, στο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ιστολογία του καρκίνου, για να αποφασίσουμε εκείνη τη στιγμή εάν θα πούμε στον άρρωστο να κάνει ριζική προστατεκτομή ή να κάνει παρακολούθηση. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Βλέπετε ότι η μελέτη δημοσιευμένη το 2019, πριν από ένα μήνα, και πρώτο όνομα είναι ο νονός του Active Surveillance, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την ιστολογία του καρκίνου που θέλουμε εμείς οι ουρολόγοι εκείνη τη στιγμή για να αποφασίσουμε η fusion biopsy. Η fusion biopsy βοηθάει ίσως στο να βρούμε καλύτερα τον καρκίνο, αλλά στο να μας απαντήσει στο ερώτημα εάν μπορούμε να επιλέξουμε ριζική ή active surveillance, δεν μας βοηθάει. Από κάτω όμως είναι μία μελέτη που λέει το αντίθετο, ότι όντως η fusion biopsy ευθύς εξ αρχής έκανε upgrade σε ένα 27-30% των ασθενών, άρα προτείνει να τη χρησιμοποιήσουμε και ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην απόφαση που θα πάρουμε για να συμβουλεύσουμε τον άρρωστό μας. Πάντως, επειδή εχθές έκανα τον έξυπνο στον κύριο Χατζηχρήστου σχετικά με την ιστορία της πολυπαραμετρικής σε νέους άνδρες, δεν θα το ήξερα αυτό το πράγμα, αν δεν με είχατε βάλει να διαβάσω, κύριε Χατζηχρήστου, έτσι, για αυτή τη σημερινή ιστορία. Ομολογώ ότι τη βρήκα μπροστά μου διαβάζοντας για την χρήση της σε νεότερους άνδρες. Είναι η μία και μοναδική δουλειά που έχει γίνει και έχει δημοσιευτεί μέχρι τώρα, η οποία τι μας λέει, ότι ειδικά τα PIRATS 3 στους νέους άνδρες θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο θα τα διαχειριστούμε. Αυτό λένε αυτοί οι άνθρωποι για αυτούς τους νέους ανθρώπους. Ναι, Βαγγέλη, είσαι δεύτερος. Άρα χρειαζόμαστε παραπάνω πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο βαθμονομούνται οι βλάβες οι ενδοπροστατικές, δεν λέω οι καρκινικές, οι οποιασδήποτε βλάβες μέσα στον προστάτη με βάση το σύστημα PIRATS, και ουσιαστικά να θυμόμαστε ότι εμπιστευόμαστε ακτινολογικά εργαστήρια τα οποία καλό θα ήταν να δημοσιεύουν τα περιστατικά τους, με την έννοια να ξέρει κανείς ποιο είναι το ποσοστό των PIRATS 3 που βγάζουν. Δηλαδή αυτές οι δύο ομάδες προηγουμένως που δείξαμε, οι δύο αυτές μελέτες και κυρίως η ASSIST, οι άνθρωποι που ασχοληθήκαν και είχα την ευκαιρία να τους ακούσω κάποια δεδομένη στιγμή το πώς αναλύανε την εμπειρία τους, εκείνο το οποίο λέγανε είναι ότι όσο μικρότερο ποσοστό PIRATS 3 βγάζει ένα κέντρο, τόσο μεγαλύτερη εμπειρία και καλύτερη ανάγνωση αυτών των τομογραφιών κάνει. Διότι ουσιαστικά στο καλάθι PIRATS 3 πετάνε εκείνα τα πράγματα στα οποία δεν αισθάνονται την ικανότητα είτε να τα βάλουν να τα πούνε PIRATS 4 είτε να έχουν το θάρρος για να τα πούνε PIRATS 2. Πάντως η λογική λέει ότι πιο εύκολα σε έναν άνθρωπο 50 ετών που έχει PIRATS 3 θα του πεις πήγαινε κάνει μια βιοψία παρά αν είναι 71, ξέρω εγώ. Σίγουρα και αυτό ισχύει και για την παρακολούθηση μετά. Βαγγέλη, κάτι σε επαναληπτικές. Όλη η συζήτηση είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε τον λύκο που είναι μεταφιεσμένο σε πρόβατο. Mm-hmm. Και η μία προσέγγιση είναι να βρούμε, να μην πιστεύουμε τον κλίσον, και εκεί είναι οι μοριακοί δείκτες που κάνουμε στο προϊόν της βιοψίας. Και η άλλη προσέγγιση είναι η πολυπαραμετρική, όχι όμως για να βρούμε το υψηλό κλίσον, αλλά για να κάνουμε καλύτερη βιοψία. Και εκεί βοηθάει η πολυπαραμετρική. Αυτό δεν το αμφισβητήσαμε. Αυτό το είπαμε και το ξεκαθαρίσαμε ευθύς εξ αρχής. Εδώ πέρα όμως μπαίνει, θα βοηθήσει, το ερωτηματικό είναι, βοηθάει η χρήση της πολυπαραμετρικής στην επιλογή ασθενών νέων σε ηλικία με διαγνωσμένο καρκίνο του προστάτη για να μπουν σε ενεργό παρακολούθηση. Αυτό είναι το ερωτηματικό που χρειάζεται.
μετά τη βιοψία. Οι μελέτες είναι αμφιλεγόμενες. Βοηθάει με ποια έννοια, με το να κάνουμε μια καλύτερη ποιοτικά βιοψία. Δηλαδή θεωρώντας ότι η πρώτη βιοψία ήταν κακή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γράφει εκεί επάνω και είναι strong recommendation. Έτσι, ο Κλότς είναι υπέρ της. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Αντιλαμβάνεις, Ευαγγέλη, ότι ο Κλότς αυτό το ερώτημα πήγε να απαντήσει. Αν μπορούμε να συσχετίσουμε και είναι Φεβρουάριος, European Urology 19. No βιολογικά. Benefit of additional use of MRI. Μπάγεψε. Βιολογικά. Σου λέω το συμπέρασμα μιας μεγάλης μελέτης από έναν άνθρωπο που έχει βάλει το όνομά του και όλη τη ζωή του στο θέμα αυτό. Τα recommendation της CAU όμως που λένε να κάνουμε πολυπαραμετρική, γιατί είναι εκεί. Γιατί απλά ξέρουμε ότι κάποιοι που έχουν κάνει μια καλή βιοψία και έχουν μπει σε active surveillance. Βαγγέλη μου, συγγνώμη, θα σε διακόψω για αυτή την ιστορία. Εγώ σας έχω τα recommendation βγήκανε πριν βγούνε αυτά τα δύο πράγματα. Τόσο η μία όσο και η άλλη δεν. Έτσι. Τόσο η μία μελέτη όσο και η άλλη δεν έχουν ακόμα μπει προς μελέτη από το αντίστοιχο κομίτι. Και θα δείτε ότι του χρόνου που θα τις έχουν αξιολογήσει αυτές τις μελέτες, είναι πολύ πιθανό αυτό το strong που έχει μπει από εδώ πέρα να μην γίνει. Να μην είναι τόσο strong και, τώρα πια. Γιατί πάντα τα recommendations είναι με μελέτες που έχουν δημοσιευθεί 1 και 2 χρόνια πιο πριν. Τον προβληματισμό βάζουμε. Γιατί αν τα δει κανείς αυτά τα πράγματα δογματικά, τελείωσε εκ των προτέρων. Πάντως, Βαγγέλη, σε αυτό σκέψου δύο πράγματα. Το ένα ότι είναι. Συστηματική ανάλυση, μετανάλυση, που σημαίνει ότι είναι παλιά άρθρα, έτσι, που σημαίνει που μάθαμε περισσότερο. Υπάρχει ένα learning curve. Ένα ασθενή που από έτσι πήγε και το έκανε 2 φορές, όταν του είπαν 4. Και μου φέρει και μία μαγνητική που λέει 3. Κάτε, τώρα βγάλε άκρη. Και πω τι εκπαίδευση έκαναν οι ακτινολόγοι για να αρχίσουν να διγνωματεύουν πολυπαραμετρικές. Άνοιξαν ένα βιβλίο, είδαν και ένα τέτοιο, έτσι. Πήγαν και 2 μέρες κάπου και είδανε μια μέρα πώς το κάνει, το πολύ 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 καλή έξω και άρχισαν να το κάνουν. Αυτό είναι. Το θέμα είναι τι ακριβώς κάνανε σε αυτό το πρώτο group, τι ακριβώς βιοψία κάνανε. Δηλαδή κάνανε βιοψία, πρώτα βρήκαν καρκίνο, μετά ξανάνε μαγνητική. Η μελέτη αυτή, η οποία είναι τεράστια, ανοίξουμε μια γρήγορη παρένθεση, είχε 2 ομάδες. Η μία ομάδα αυτή, η οποία κάνανε την κλασική βιοψία, και οι άλλοι, οι οποίοι κάνανε και την κλασική βιοψία και στους ίδιους αρρώστους κάνανε και fusion biopsy καθοδηγούμενοι από τα δεδομένα της πολυπαραμετρικής. Ήταν απίστευτη μελέτη. Στο ίδιο setting, την ίδια ώρα. Όχι την ίδια ώρα, με διαφορά κάποιων ημερών. Αυτή ήταν η μελέτη. Πάντως, λίγο ο Πάνος, επειδή γνωριζόμαστε τώρα, είναι πολύ φανατικός της fusion biopsy και εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε και όσο περισσότερες τόσο πιο σίγουρος. Λοιπόν, δεν έχει φανατικός. Προβλέπω για το μέλλον, έτσι, αυτό είναι μια πάρα πολύ κακή ιατρική. Να πρέπει να κάνεις σουρωτήρι ένα όργανο για να μπορείς να βγάλεις διάγνωση. Νομίζω ότι συζητάμε αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα τώρα. Όντως. Δημήτρη, λοιπόν, δεν συζητάμε τη fusion biopsy. Όλοι είμαστε υπέρ της fusion biopsy. Το ερώτημα είναι αν η fusion biopsy σε βοηθάει στο να επιλέξεις σε ένα 50 το αν θα κάνει ριζική προστατεκτομή ή active surveillance. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Δεν τίθεται σε αμφισβήτηση η fusion biopsy. Η precision δεν λέει όμως level 1 evidence και η promise ότι βρίσκουν clinical significant cancer πιο συχνά. Άρα εξ ορισμού, clinical significant cancer είναι cancer για treatment. Όχι. Είναι για active surveillance. Όχι. Όχι. Clinical significant. Όχι. Όχι. Clinical significant cancer δεν σημαίνει κατευθείαν ότι θα τον βάλω οπωσδήποτε σε ριζική θεραπεία. Διαφωνώ με την προσέγγιση αυτή. Είναι ένας κλινικά καρκίνος. Σημαντικός δεν είναι ένας Gleason 3-4, 4-3. Καρκίνος ο οποίος θέλει αντιμετώπιση. Φυσικά αναλόγω και με άλλες παραμέτρους, αλλά κλινικά σημαντικός καρκίνος δεν είναι ο καρκίνος ο οποίος θα εξελιχθεί. Εκεί θα πούμε με τα κριτήρια του Epstein πλέον. Είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο, που θα βάλουμε την ιστορία το πόσο από τα κόρς είναι διηθημένα. Το πόσο της 100% του κάθε κόρ είναι διηθημένο και θα βάλουμε και τον Gleason score καπάκι στην όλη ιστορία. Δεν κουβεντιάζουμε αυτό. Κουβεντιάζουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή την ταξινόμηση με τα κριτήρια του Νταμίκου. Εγώ θα να μπορούμε να συνεργαστούμε. Ο λόγος που βάλαμε αυτή τη διαφάνεια είναι ακριβώς γιατί μας έκανε εντύπωση αυτή η μελέτη.
Και απλώς το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι η πόλη παραμετρική είναι εδώ, θα μείνει, θα εξελιχθεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει λύσει όλα τα ερωτήματα. Ναι, δεν έχει απαντήσει με τρόπο δραματικό στο ερωτηματικό εάν θα μας βοηθάει να πάρουμε την τελική απόφαση για ενεργό παρακολούθηση στους νέους άντρες. Νομίζω λοιπόν, αυτό το είπαμε για τους νέους. Και το ερωτηματικό είναι τώρα, για να πούμε, έχουμε παραπάνω στοιχεία από μελέτες νέων ανθρώπων που μπήκαν σε ενεργό παρακολούθηση. Γιατί από εκεί είναι η όλη ιστορία. Έχουμε προοπτικές μελέτες τέτοιες. Υπάρχουν μελέτες που σαφώς δείχνουν ότι η μικρότερη ηλικία σχετίζεται με μειωμένη πιθανότητα αναβάθμισης του Gleason score, δηλαδή στους ασθενείς που είναι σε πρωτόκολλα active surveillance, κάνουμε ξανά βιοψία και συχνά σε ένα 30% βλέπουμε μία προς τα πάνω αναβάθμιση του Gleason score. Τελικά φαίνεται ότι άτομα σε μικρότερη ηλικία έχουν μικρότερο ποσοστό αναβάθμισης του Gleason score. Άρα, στην ουσία, και επίσης λέει σε αυτή τη μελέτη, ότι στους άνδρες που τελικά έκαναν ριζική προστατεκτομή, δεν σημαίνει ότι έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα βιοχημικής υποτροπής εάν έχεις κάνει την ριζική προστατεκτομή 10 χρόνια μετά. Άρα αυτή η μελέτη στην ουσία μας καθησυχάζει ότι δεν είναι επικίνδυνο και ότι μπορείς να προσφέρεις active surveillance σε άνδρες νεότερης ηλικίας. Και είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και σε συστηματική, systematic review σε αυτό το πράγμα, έτσι, που όντως οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει upgrading τον Gleason score και να έχει πρόοδο της νόσου. Έτσι, το βλέπουμε αυτό το πράγμα και σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή σε αυτή την ιστορία, οι νεότεροι σε ηλικία άνδρες δεν είχαν τέτοιου είδους προβλήματα. Και ξαναδείχνουμε τη μελέτη αυτή από την Αυστραλία. Πριν δείξαμε τα επιδημιολογικά στοιχεία, εδώ είναι τα τελικά συμπεράσματα, ότι η ενεργός παρακολούθηση είναι ασφαλής σε άνδρες χαμηλού κινδύνου. Μικρό ποσοστό θα χρειαστεί ριζική θεραπεία και η σύγκριση των παθολογοανατομικών δεδομένων στις άμεσες και στις καθυστερημένες επεμβάσεις δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές. Δηλαδή, μας καθησυχάζει ότι οι νέοι ασθενείς που επιλέγουν να κάνουν active surveillance δεν χάνουν το παράθυρο της ευκαιρίας που έχουν για να κάνουν ριζική θεραπεία. Άρα είναι μία μελέτη που μας καθησυχάζει, μας λέει ναι, μπορείτε να κάνετε αυτή πάντως, την πράξη. Δεν ξέρω και τι θα μας φέρει η όλη ιστορία με τις γενετικές αναλύσεις πλέον και με το να αναλύουμε τις μεταλλάξεις και τι θα σημάνει. Εκείνο το οποίο ήταν ενδιαφέρον, υπάρχει μία και μοναδική μελέτη που έδειξε ότι αν έχει κανείς τις μεταλλάξεις του BRCA1 και του ATM, ότι έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει εξελιξιμότητα της νόσου. Τώρα θα μου πείτε, με αυτόν τον τρόπο θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, να αρχίζουμε να κάνουμε αυτούς τους προσδιορισμούς, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ούτε και στανταριστεί πάρα πολύ και από την άλλη μεριά η γενετική συμβουλευτική. Πού θα οδηγήσεις αυτή την ιστορία? Έχουμε και τους γενετιστές εκείνους που θα μας βοηθήσουν να παίρνουμε τις αποφάσεις αυτές. Εκείνο το οποίο ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε, πιστεύω, στην καθημερινότητά μας, είναι ειδικά στους νέους άνδρες που αντιμετωπίζουμε, άσχετα αν θα πάρουμε την απόφαση να τους βάλουμε σε ενεργό παρακολούθηση ή όχι, να παίρνουμε ένα καλύτερο οικογενειακό ιστορικό. Και το οικογενειακό ιστορικό πλέον να μην αφορά μόνο τον καρκίνο του προστάτη από τη μεριά του πατέρα, αλλά όπως δείχνουν να πηγαίνουν τα πράγματα, να αρχίζει κανείς να τσεκάρει και το τι γίνεται με τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του παγκρέατος και από τις δύο μεριές της οικογένειας, και από τη μάνα και από τον πατέρα. Και βέβαια ανάλογα με το πόσα μέλη της οικογένειας είχαν επηρεαστεί με τέτοιου είδους καρκίνους, να παίρνει κανείς την απόφαση μετά εάν θα προχωρήσει και στον υπόλοιπο γενετικό έλεγχο σε αυτή την περίπτωση. Ίσως να έρθει υποβοηθητικά τελικά μεθαύριο, στο μέλλον,
και αυτή η ανάλυση να πει κανείς ότι αν έχεις αυτή τη μετάλλαξη πληρονομικά, μη σκέφτεσαι καθόλου την ενεργό παρακολούθηση και προχώρα σε ριζική θεραπεία το συντομότερο δυνατόν. Αυτό, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο πραγματικά ανοίγει δρόμους και ίσως να μας βοηθήσει αργότερα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν έχεις έναν άνθρωπο 50 ετών, ο οποίος είναι να μπει σε active surveillance και ο πατέρας του ή κάποιοι άλλοι συγγενείς είχαν διάφορα νεοπλάσματα, το ερώτημα είναι, πριν του το προτείνεις αυτό, εάν έχεις τη δυνατότητα... Συνδεόμενα με αυτές τις μεταλλάξεις, έτσι. Ναι. Συνδεόμενα με αυτές τις μεταλλάξεις. Και πλέον είναι σχετικά εύκολο να γίνει ο έλεγχος για αυτές τις μεταλλάξεις. Πάντως... Πάντα όταν συζητάμε για το watchful waiting, υπάρχουν πληροφορίες από τη βιβλιογραφία που μας καθησυχάζουν. Εδώ η Protect Study είναι εντυπωσιακό. Μετά από 10 χρόνια παρακολούθησης, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ ριζικής προστατεκτομής ακτινοβολίας. Εντάξει, αυτή αλλά όμως το πιο εντυπωσιακό. Η πράσινη γραμμούλα εδώ πέρα. Είναι η πράσινη γραμμή. Εντάξει. Που δεν κάναν τίποτα, καμία θεραπεία. Active surveillance. Υπάρχει διαφορά, αλλά όχι αυτή η διαφορά την οποία θα περιμέναμε εμείς. Άρα φαίνεται ότι έχει θέση αυτή η. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που φοβούνται. Και εκείνοι που φοβούνται έχουν και αυτοί τα επιχειρήματά τους. Και ουσιαστικά η όλη ιστορία προέκυψε από την ομάδα που είχε βρει τον καρκίνο του προστάτη και είχε μπει σε active surveillance. Ήταν το κομμάτι από το Göteborg, από τη Σουηδία, από την μεγάλη μελέτη του screening στην Ευρώπη, που είχαν αφορά όχι νέους ανθρώπους, έτσι, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι είχαν very low, low και intermediate risk και τους βάλαν σε active surveillance. Και οι συγγραφείς με την ανάλυση κατέληξαν ότι αυτοί που ήταν very low, καμία αντίρρηση ότι μπορούσαν άνετα να μπουν σε active surveillance. Ανεξαρτήτως ηλικίας, έτσι, αυτή τη στιγμή, γιατί, όπως είπαμε, οι μεγάλες μελέτες με πολύ νέους ανθρώπους δεν υπάρχουν. Αλλά εκφράζουν το φόβο ότι αυτοί οι οποίοι ήταν με low και intermediate, ένα ποσοστό από αυτούς, στην πορεία των πραγμάτων, θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα καρκίνο επιθετικό και τελικά να έχουν και μεταστάσεις στη διάρκεια της ζωής τους. Και αυτό λέει ότι αυτοί είχαν χάσει το θεραπευτικό παράθυρο το οποίο θα τους προσέφερε μια ριζική θεραπεία αν την είχαν κάνει νωρίτερα. Αυτή είναι η φόβη και οφείλουμε να τους έχουμε στο μυαλό μας σαν πραγματικότητα σε αυτή την ιστορία, πιστεύω. Αλλά... Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κουβεντιάζουμε τους ασθενείς μας. Ρωτάνε ποια είναι η πιθανότητες. Λέμε είναι πολύ λίγοι, είναι 5 στους τόσους. Αλλά αν συμβεί στον άρρωστο, είναι 100% για τον άρρωστο. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε καλά. Γιατί... Από την άλλη μεριά, βέβαια, είναι το θέμα της ποιότητας ζωής. Έτσι. Σίγουρα. Γιατί αν πει κανείς ότι η οποιαδήποτε θεραπεία δεν έχει επίπτωση, καμία επίπτωση στην ποιότητα ζωής, εντάξει, θα πιστέψουμε όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι εγώ θα σε φτιάξω και θα έχεις καλύτερη σεξουαλική ζωή μετά από τη ριζική προστατεκτομή που θα σου κάνω σε σχέση με το τι είχες πριν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε αυτά τα πράγματα. Ότι θα ορίσεις καλύτερα, αυτό είναι πραγματικότητα ίσως, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι θα έχουν ακράτεια. Βέβαια, αν δει κανείς τα διάφορα sites, θα πούνε ότι εγώ υπάρχουν όλοι οι Έλληνες χειρουργοί έχουν 0 ποσοστά ακράτειας μετά από ριζική προστατεκτομή. Βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τρίβουν τα χέρια τους εκείνοι οι οποίοι πουλάνε τις προθέσεις, τους τεχνητούς συμμεικτήρες στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων. Εγώ θα το γενικεύσω λίγο. Πέρα από αυτό το ακραίο που ισχύει για τον ίδιο λες, είναι ότι αμφιβάλλω αν κάποιος ουρολόγος στέκεται ή έχει κοιτάξει την καλή βιβλιογραφία πώς ζουν οι άνθρωποι μετά από ριζική προστατεκτομή, που υπάρχουν αρκετή πλέον βιβλιογραφία πάνω σε αυτό. Σαφέστε. Κανένας δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο πόσο είναι το PSA σου. Πώς ζει αυτός ο άνθρωπος, δεν νομίζω να ξέρει κανένας ουρολόγος. Εκείνο το οποίο πάντως έχουμε δεδομένο είναι ότι πριν κάνει κανείς την οποιαδήποτε θεραπεία, είναι δεδομένο ότι όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι, τόσο είναι επηρεασμένες όλες οι παράμετροι που ορίζουν την ποιότητα της ζωής. Ξεκινώντας από τη σεξουαλικότητά του και φτάνοντας μέχρι την ποιότητα της λειτουργίας του εντέρου του, την ποιότητα της λειτουργίας της σκήσης. Άρα, συμφωνήσω, πρέπει να του πεις ότι μετά τη ριζική ζωή σου θα αλλάξει. Πόσο θα το αποδεχτείς και θα το διαχειριστείς, είναι το θέμα πώς θα αισθανθείς. Αλλά θα αλλάξει. Λόγο...
Ανεπιστρεπτή. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η πολύ ωραία εργασία, πραγματικά αξίζει τον κόπο να διαβάσετε, είναι ότι θα πρέπει να επικοινωνεί κανείς με τους νέους αρρώστους ότι κοίταξε να δεις, θα αλλάξει η ζωή σου. Αυτό που είπε ο κύριος Χατζηχρήστου. Και εκείνο το οποίο έχει, είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι να δει κανείς τα σχηματάκια σε αυτή την ιστορία. Στα 2 χρόνια λοιπόν, τα ποσοστά των ανδρών λιγότερο από 60 χρονών που είχαν επιδείνωση της ούρησης ή της σεξουαλικής λειτουργίας ήταν μεγαλύτερα από εκείνα τα αντίστοιχα των ανδρών μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 70. Θα μου πείτε, χάρηκα πολύ, το προφανές μου δείχνεις, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι πραγματικά θα επηρεαστεί η ποιότητα της ζωής και όσον αφορά τη σεξουαλική λειτουργία και όσον αφορά την ούρηση και ούτω καθεξής. Έτσι. Η ουσία αυτής της μελέτης είναι ότι το μήνυμα είναι ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν να χάσουν περισσότερα γιατί έχουν και καλύτερη στήση και καλύτερη όριση. Ενώ οι πιο ηλικιωμένοι ίσως έχουν να χάσουν λιγότερα και γι' αυτό ίσως παραπονούνται λιγότερο. Αλλά εκείνο το οποίο ήταν σαν επιχείρημα είναι ότι κοίταξε να δεις, αν κάνεις τη ριζική προστατεκτομή άμεσα σε μικρή ηλικία, ο τρόπος με τον οποίο θα ανακτήσεις τη στήση σου είναι τσάκα-τσάκα. Δείτε δηλαδή, για παράδειγμα, αυτοί οι οποίοι κάνανε τη ριζική προστατεκτομή άμεσα, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μια αρχική πτώση του IIEF score και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έτσι, το ανέκτησαν. Έτσι. Μικρότερο φυσικά από εκείνο με το οποίο είχαν ξεκινήσει. Και υπάρχει και η άλλη ομάδα η οποία καθυστέρησε να αποφασίσει τη ριζική προστατεκτομή. Ναι, πάλι. Το εντυπωσιακό λοιπόν είχαν ότι είχαν την ίδια πτώση ουσιαστικά, απλά και μόνο είχαν διατηρήσει την καλή του σεξουαλική λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και τελικά, ναι, και τελικά μόλις έκαναν τη ριζική προστατεκτομή, πάλι με τον ίδιο τρόπο ήταν η πτώση και είχαν πανομοιότυπες επιδόσεις, ας τις ονομάσουμε έτσι, στη μεγαλύτερη τους ηλικία. Αυτό νομίζω πως έρχεται να είναι ένα πολύ καλό χαρτί που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει στα επιχειρήματα για την επιλογή της ενεργού παρακολούθησης αρχικά και ότι κοίταξε να δεις, ο τρόπος με τον οποίο θα επηρεαστεί η στήση σου αν χρειαστεί να κάνεις ριζική προστατεκτομή στο μέλλον θα είναι παρόμοιος με το αν θα την έκανες ακριβώς τώρα σε αυτή την ιστορία. Νομίζω πως είναι αρκετά σημαντική η βιβλιογραφία και είδατε ότι όλες μας οι βιβλιογραφίες είναι 2018-2019 σε αυτή την ιστορία. Οπότε, η άλλη εναλλακτική λύση που μπορεί κανείς να προσφέρει σε αυτό τον κύριο των 52 ετών που θέλει να ξαναπαντρευτεί και να κάνει παιδιά και να έχει σεξουαλική δραστηριότητα είναι η εστιακή θεραπεία. Θα ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Βαρκαράκη για τις πληροφορίες που μου έχει δώσει. Στο Σισμανόγλιο έχουν μια εμπειρία γιατί συμμετείχαν σε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο. Και από ό,τι έχω ακούσει, υπάρχει και ένα μηχάνημα ήδη που έχει αγοραστεί από μια ιδιωτική κλινική, ένα HIFU. Αλλά και σύντομα θα ακούσουμε. Τι είναι αυτές οι εστιακές θεραπείες, γιατί εγώ δεν το έχω πολύ καταλάβει τελικά. Λοιπόν, εστιακή θεραπεία, Γιάννη, όπου κάνω λάθος θα με διορθώσεις. Μπορεί κανείς να στοχεύσει να θεραπεύσει το μισό λοβό, ένα κομμάτι του λοβού, ή συγκεκριμένα εκείνο το κομμάτι που μας δείχνει πολυπαραμετρική ότι είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι. Και οι σκέψεις είναι εστιακή θεραπεία, ότι ο κλόνος, ο επικίνδυνος είναι εκείνος που πρέπει να αντιμετωπιστεί και αν γύρω-γύρω έχω και λίγο γκλίσον 6 και το χάσω, δεν πειράζει. Άρα στηριζόμενοι στην μοντέρνα τεχνολογία, ξανά υπέρ της πολυπαραμετρικής για να μην παρεξηγηθούμε με αυτά που είπαμε πριν, η εστιακή θεραπεία στηρίζεται στην πολυπαραμετρική, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μπορώ γεράσει, με συγγνώμη. Η λογική αυτή, γιατί ένα editorial που θυμάμαι, είναι ότι είμαστε πίσω στη θεραπεία του προστάτη. Όπως κάποτε βγάζαμε για οποιοδήποτε καρκίνο όλο τον νεφρό και σήμερα δεν σκέφτεσαι να βγάλεις για έναν μικρό όγκο και κάποιον τον παρακολουθείς κάπου κάτι στη Αμερική και σε διάφορα άλλα και στο σηκώτη, σε όλα τα όργανα, γενικά. Εκεί που έχουμε μείνει πίσω είναι όταν χρειάζεται να αφαιρέσει ένα ολόκληρο όργανο στον όρχη. Τον βγάζουμε όλον. Τώρα λέμε να κάνουμε βιοψία,
Να δούμε πώς μπορούμε να σώσουμε. Είναι το κλασικό. Αυτή είναι η λογική. Δεν είναι ο Όρχης, γιατί εγώ πιστεύω ότι στον Όρχη δεν θα πιάσει εύκολα, αλλά είναι ο Μαστός. Ο Γιάννης στις διαφάνειες που μου έδωσε, τελευταία του διαφάνεια ήταν, μου έκανε εντύπωση, ο Αμερικάνος γιατρός που βγήκε το 64 και είπε για μερική μαστεκτομή, και όταν πήγε στο πρώτο Αμερικάνικο συνέδριο, κοντέψε να τον φάνε ζωντανό. Και σήμερα η μερική μαστεκτομή έχει καθιερωθεί. Άρα είναι μια θεραπεία που, όπως θα δείξουμε ακόμα, είναι στην αρχή, έχει πολλά προβλήματα, δεν μπορεί να είναι σήμερα μία λύση, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα εξαφανιστεί. Κάποτε θα γίνει. Εδώ, Διονύση, πώς το... Εδώ είναι μία διαφάνεια που μας δείχνει απλώς τις διάφορες... Δεν είμαστε ειδικοί στην εστιακή θεραπεία. Υπάρχει κρυοθεραπεία, υπάρχει χάιφου, υπάρχει... Αυτή είναι η κράιο. Ακόμα και ακτινοβολία. Θα μπορούσες να πεις. Τι λες, Γιάννη? Ακόμα και ακτινοθεραπεία. Ναι, ναι, άμα δεν είναι ακτινοθεραπεία. Αυτή είναι η φωτοδυναμική. Φωτοδυναμική, υπάρχουν το RF. Το RF. Υπάρχει η εμφύτευση των... Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές και ένα ερώτημα ήταν, όπως και στα μηχανήματα που κουβεντιάσαμε χθες για τα ακουστικά κύματα, διαφορετικές συσκευές, διαφορετικές τεχνολογίες. Φαίνεται ότι με βάση την εντόπιση του καρκίνου σε κάποιο σημείο του προστάτη, θα μπορούσε κανείς να επιλέξει τη μία τεχνική ή την άλλη. Στην πράξη όμως αυτό είναι δύσκολο, διότι τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τελικά πάρω την απόφαση και πάρω ένα μηχάνημα, τι θα πάρω, 5 μηχανήματα με βάση το πού βρίσκεται ο καρκίνος, δεν είναι εύκολο. Έτσι, και πρακτικό. Είναι αυτό. Και το Cyberknife ουσιαστικά. Είναι και το Cyberknife. Εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι ότι βλέπει κανείς, ας πούμε, για την φωτοδυναμική προσέγγιση. Με ποια ομάδα θα συγκρίνει κανείς αυτές την καινούργια προσέγγιση? Με την ομάδα που θα έμπαινε σε Act Surveillance. Για εκείνο το μικρό ποσοστό που ήταν από την Protect, που δεν πήγε καλά σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης από εκεί και μετά, μπας και καταφέρει κανείς να κάνει 100% την αντιμετώπιση του καρκίνου. Και εδώ πέρα είναι αρκετά, έτσι, υποσχόμενη αυτή η ιστορία, ότι... αυτή είναι η ομάδα η οποία ήταν σε Act Surveillance και αυτή ήταν η ομάδα η οποία έκανε αυτή την φωτοδυναμική προσέγγιση με αυτό το πρόβλημα και ουσιαστικά ήταν εκείνοι οι οποίοι μείνανε χωρίς εξέλιξη σε αναγκαιότητα εφαρμογής ριζικής θεραπείας σε αυτό το πράγμα. Και άλλα πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάλι με την μαγνητική, την πολυπαραμετρική, να χρησιμοποιήσει κανείς τα nanoparticles του χρυσού και μετά τα οποία... Υποτίθεται ότι σε ένα σημαντικό βαθμό πηγαίνουν και κάθονται ειδικά πάνω στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη και μετά να στοχεύσει αυτές τις περιοχές με το λέιζερ και να έχει τα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι, είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο τρέχει στο Mount Sinai εδώ και 2 χρόνια. Στο ερώτημα βέβαια το αν επηρεάζουν αυτές τις θεραπείες την... Παρακαλώ, κάτι θέλετε να πείτε. Για την focal therapy θέλω να πω. Μάλιστα. Με HIFU. Δεν σημαίνει ότι το έκανα και τελείωσα. Και ας με διορθώσει ο κύριος Βαρκαράκης. Όχι, όχι, ότι θα έρθουμε σε αυτό. Χρειάζεται και εκεί που παρακολουθούμε. Έχετε απόλυτα δίκιο, θα έρθουμε σε αυτό στο τέλος. Αλίμονό μας. Στο τέλος. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το ερωτηματικό είναι ότι σε αυτόν τον νέον άνδρα που θέλει να διατηρήσει τη σεξουαλική του λειτουργία, θέλει να κάνει παιδιά, θέλει τον ουρανό μετάστρα, θα επηρεαστεί ή θα επηρεαστούν αυτές οι παράμετροι με την εστιακή θεραπεία? Έχει τις περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσει την σεξουαλική του δραστηριότητα, αν αυτό είναι το μοναδικό ερώτημα. Όμως, για να μην σας κουράζουμε, επειδή τελικά η εστιακή θεραπεία, έρχομαι σε αυτό που είπατε, δεν έχει απαντήσει. Καταρχάς, ποιος είναι ο ορισμός της επιτυχίας θεραπείας? Είναι μετά τη ριζική λέμε PSA μέχρι 0,1, ξέρω εγώ. Μετά την ακτινοβολία λέμε κάτω από 0,5. Εδώ ποιο είναι το όριο? Υπάρχουν ορισμοί, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν προτάσεις, αλλά δεν υπάρχει consensus. Το άλλο, πώς κάνεις το follow-up? Πώς θα μετρήσεις αυτόν τον ασθενή, με τι, με το PSA, με την πολυπαραμετρική? Θα ξανακάνεις βιοψία πότε? Εάν βρεις τη βιοψία Gleason 6, ξανακάνεις θεραπεία? Όλα αυτά τα ερωτήματα, λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχουν απαντηθεί και στην ουσία αυτή τη στιγμή το focal treatment μάλλον ανταγωνίζεται τους ασθενείς που είναι να κάνουν active surveillance, αλλά για ψυχολογικούς λόγους δεν μπορούν να το δεχθούν. Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, αυτή νομίζω είναι η πιο σημαντική διαφάνεια, λέει ότι με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή,
η προτιμητέα θεραπεία για ασθενείς πολύ χαμηλού ρίσκου θα είναι το watchful waiting. Δεν πιστεύουν ότι το focal treatment μπορεί να βελτιώσει την επιβίωση αυτών των ασθενών μέσα στην δεκαετία. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για όλες τις πιθανές παρενέργειες. Έκανες μία θεραπεία. Γιάννη, μας είπατε ότι η ριζική προστατεκτομή μετά από focal treatment δεν ήταν πιο δύσκολη από ό,τι πολλοί κόσμοι. Για μένα είναι βασικό αυτό, να μην σου χειροτερέψει τις συνθήκες για να κάνεις το επόμενό σου χειρουργείο, γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Νομίζω ότι το όλο πρόβλημα είναι ότι ακόμα η πολυπαραμετρική δεν μπορεί με βεβαιότητα να σου βρει το high Gleason score. Ίσα ίσα, ο κ. Σουντουλίδης το πρωί μας έδειξε ένα πρόσφατα στο ASCO μια καινούργια ένα καινούργιο paper που λέγει ότι ίσα ίσα τα grade 4 με ρυθμοειδές πρότυπο είναι αυτά τα οποία χάνει περισσότερο η πολυπαραμετρική. Αυτό είναι κάτι που πρέπει σε αυτούς τους νέους ανθρώπους να το έχουμε υπόψη μας. Και το συμπέρασμα είναι ότι η πολυπαραμετρική αυτή τη στιγμή θα πρέπει να θεωρείται σαν μια πειραματική θεραπεία. Άρα για να. Κύριος Καραγιάννης. Απλά θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα από το πιο modality που χρησιμοποιούμε για focal treatment. Ο Καραγιάννης έχει κάνει τη διατριβή του στο focal treatment με την εμπειρία. Ο Ανδρέας έτρεξε το όλο θέμα. Για πες μας, Ανδρέα, λοιπόν, τι λες. Έχει μεγάλη διαφορά για ποιο focal therapy μιλάμε. Γιατί π.χ. για το IRE, για το NanoKnife, όντως μπορείς να κάνεις μετά προβλημάτιση στα ριζική προστατεκτομή. Δεν είναι το ίδιο την κρυοθεραπεία, ούτε για το HIFU, τα οποία έχουν και πολύ περισσότερες επιπλοκές. Και πρέπει να διαχωριστεί λιγάκι το focal therapy γενικά να το συζητάμε και πρέπει να συζητάμε συγκεκριμένα και πιο focal therapy. Γιατί πλέον έχουν αρχίσει να προχωράνε οι μελέτες και έχουμε μπει σχεδόν στην δεύτερη δεκαετία που ξεκινάνε να δουλεύουν τα πρωτόκολλα, τα οποία έχουν περάσει από phase 2 σε phase 3 trials και φαίνεται σιγά σιγά ποια είναι αυτά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούμε όντως για focal therapy. Σαφέστατα, είμαι σίγουρος ότι θα δούμε πάρα πολλές μελέτες με πολύ καλύτερα δεδομένα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή τι ξέρουμε τώρα. Η ομάδα του Stryker από την Αυστραλία που δείξατε πριν μια. Αυτός κάνει πολύ IRE, surveillance και ρομποτικές προστατεκτομές. Και τα έχει αρχίσει να προσιάζει αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματά του συνδυάζοντας όλα αυτά. Σαφέστατα, να κρατήσουμε το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να βάλουμε λοιπόν σε ένα τσουβάλι όλων των ειδών τις διαφορετικές εστιακές θεραπείες και προσεγγίσεις για αυτή την ιστορία. Και να θυμόμαστε πάντα την αντίδραση που υπήρχε στη μερική μαστεκτομή και μετά από 30 χρόνια έχει γίνει. Αλλά για αυτόν τον συγκεκριμένο άρρωστο, νομίζω πως το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μέσα είναι ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι ότι δεν έχουμε στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε γενικές οδηγίες. Κάθε άρρωστος αυτού του τύπου είναι και μία ξεχωριστή οντότητα που έχει διαφορετικές ανάγκες, έχει διαφορετικές προσδοκίες, βλέπει τα πράγματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο, άρα χρειάζεται πραγματικά μεγάλη και αντικειμενική ενημέρωση για αυτά τα πράγματα, με βάση τα χαρακτηριστικά της νόσου και το κυριότερο με βάση τις αξίες τις οποίες έχει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Δηλαδή, οφείλουμε τον απόλυτο σεβασμό στις επιλογές της ζωής του. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία, διότι από την δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν. Διονύση, πριν πάρεις το τελευταίο, να πω και εγώ την δική μου πριν πάμε στο. Εγώ προσωπικά έχω πολλές αμφιβολίες, Δημήτρη, αν μου ερχόταν αυτός ο άρρωστος, εάν θα του πρότεινα active surveillance. Έχω το φόβο ότι μπορεί να έχω κάνει λάθος στη βιοψία μου. Εμείς, ο Οδυσσέας είναι εδώ, το τελευταίο τρίμηνο κάναμε ριζική προστατεκτομή σε δύο ασθενείς που είχαν όλα τα κριτήρια για να είναι active surveillance. Και ο ένας ήταν 50 και ο άλλος ήταν 52. Και στις δύο περιπτώσεις η ιστολογική τελικά δεν μας έδειξε ένα TAF4 καρκίνο, αλλά μας έδειξε ένα Gleason 7 περιορισμένο, αλλά και στους δύο λοβούς. Και είμαι πολύ πιο ανεκτικός στο να συζητήσω active surveillance σε έναν άνθρωπο που είναι low risk, που είναι 70-71, αλλά ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των γιατρών που σε κάποιον που είναι 50 ετών και δει εδώ στην Ελλάδα που το κάθε δύο χρόνια να μου ξανάρχεται και να τα ξανακάνει όλα, μάλλον θα του προτείνω να κάνει ριζική προστατεκτομή. Αλλά επειδή οι άνθρωποι. Να πάει να βάλει σπέρμα στην κατάψυξη. Εάν δεν έχει στήση, μετά να έρθει να σε βρει να του φτιάξει τη στήση, αλλά να κάνει αλλά την επέμβαση. Επειδή οι άνθρωποι δεν είναι όμοιοι,
Έτσι, και θα πρέπει να έχουμε τη διαφοροποίηση, διότι εάν δείξει κανείς αυτές τις δύο φωτογραφίες σε διαφορετικούς ανθρώπους, δεν νομίζω πως θα υπάρχει απόλυτη συμφωνία για το ποια είναι η Δύση και ποια είναι η Ανατολή. Άρα λοιπόν το να δούμε τη διαφορετικότητα της προσέγγισης του κάθε ανθρώπου, νομίζω πως είναι εντελώς απαραίτητο. Μία τελευταία πριν καθίσετε, επειδή είναι πραγματικό ερώτημα και επειδή το ετοιμάζεις, το έχεις στο μυαλό σου. Έχω χρόνο ένα εξάμηνο. Θα αλλάξει αυτό τίποτα να προσπαθήσουμε να έχουμε μία σύλληψη θα τώρα. Θα ήμουν ένας εντελώς ανήθικος γιατρός εάν του έλεγα ότι πρέπει να κάνει αύριο το πρωί την οποιαδήποτε ριζική θεραπεία. Δύο λεφτά. Τι νόσο είχε. Γιατί καρκίνο μιλάμε. Μιλάμε για low risk ή μιλάμε για ένα Gleason 9. Low risk και λέει δώσε μου χρόνο να κάνουμε ένα παιδάκι που εγώ πιστεύω ότι και το Gleason 9 δεν θα έχει. Δεν έχει λόγο να πει κανείς ότι θα πρέπει. Είναι καταδικασμένο έτσι. Ότι θα πρέπει να. Εντάξει, ας μην περάσουμε την αντίληψη την οποία συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη, μαζί σου. Με λένε Ανατολίτη μερικές φορές, γιατί έχω την αντίληψη ότι ο καρκίνος είναι μία νόσος η οποία όταν αποφασίσει να σε σκοτώσει θα το καταφέρει άσχετα με το τι θα κάνουν οι γιατροί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη φιλοσοφική, αν θέλεις, αντίληψη πιο πολύ σε αυτή την ιστορία. Αλλά και ένα Gleason 9 με 25 PSA θεωρώ ότι και πάλι έχει το δικαίωμα να περιμένει για να πάρει την οποιαδήποτε απόφαση τους 6 μήνες. Διότι δεν μπορώ να του πω με τίποτα ότι πρόκειται να αλλάξει το οτιδήποτε μακροπρόθεσμα στη ζωή του από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μία προσφορά. Το IOS είναι ένας οργανισμός ο οποίος κάνει εκπαίδευση ιντερνετικά. Και έχουν ένα webinar από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά, νομίζω ότι πάρα πολλοί από εσάς θα το ξέρετε, είναι διάσημος, ένας μεγάλος δάσκαλος, ο οποίος είναι και rehabilitation medicine physician για πάρα πολλά χρόνια και έχει κάνει σεξολογία. Είναι γιατρός όμως, πρώτα απ' όλα, και θα παρουσιάσει τρεις άνδρες διαφορετικούς, διαφορετικά προφίλ με καρκίνο του προστάτη, πώς τους προσεγγίζουμε. Αυτό είναι Τετάρτη 17 Απριλίου, 21:30, 9:30 με 11. Στην 24 Απριλίου θα πει πλέον κάτι άλλο που έχει σχέση με την καινούργια οικογένεια, γονιμότητα και την καινούργια οικογένεια. Είναι δύο ανδρολογικά θέματα, ανδρολογική προσέγγιση των παθήσεων και έχουμε 6 free registration για οποιονδήποτε ουρολόγο σε βάση όποιος μπει με αυτό το κωδικό στην σελίδα πιάνει τη θέση. Είναι first come, first serve basis. Έτσι. Οπότε, καλά, μπορείτε να δείτε εκεί πέρα τις πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα να πω αυτό το faculty. Αυτή είναι το website που μπαίνετε και χρησιμοποιείτε τον κωδικό για τα free registration και στα τρία. Τώρα σας παρακαλώ, γρήγορα όλοι θα βγούμε πριν πάρουμε καφέ έξω όσο έχει φως την καθιερωμένη ετήσια φωτογραφία μας και μετά τον καφέ και επανερχόμαστε για τους δύο εικονικούς ασθενείς πριν από το δίπλο.